Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε. Θέλω να ξεκινήσω κατευθείαν, κάνοντάς σας μία ερώτηση, κάνοντας αφήνοντάς τη λίγο να αιωρείτε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πρώτος μας δάσκαλος? Υποθέτουμε ότι όλοι εκείνοι που μας μαθαίνουν κανόνες συμπεριφοράς, αρχές διαχείρισης σχέσεων, όρια, ό,τι γνωρίζουν, δηλαδή οι δάσκαλοι, οι γονείς, το κοινωνικό περιβάλλον. Αγνοούμε ότι και εκείνοι έμαθαν από εκείνους που δεν ήξεραν. Τους παππούδες τους, και εκείνα από τους παππούδες τους, και εκείνα από τους παππούδες τους, και τελικά πόσο πίσω πάει αυτή η ιστορία? Ποιος είναι ο πρώτος μας δάσκαλος, ο συμπαθής, πυθικόμορφος πρόγονός μας? Σε κάποια πράγματα φαίνεται πως δεν εξελιχθήκαμε ποτέ. Σε άλλα πάλι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει μια πρόοδο. Να, κάποτε η γη ήταν επίπεδη. Ο σεισμός εκδίκηση της φύσης. Οι γυναίκες επιστήμονες καίγονταν στην πυρά της ιεράς εξέτασης. Αυτά τα κερδίσαμε. Σωστά. Δηλαδή, θέλω να πω σε κάποιες χώρες δυστυχώς μόνο, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσα αυτονόητα υπάρχουν εκεί έξω που σε λίγα χρόνια από τώρα θα γίνουν αδιανόητα. Προφανώς και δεν διατείνομαι ότι έχω την απόλυτη πρόσβαση στην αντικειμενική γνώση, ούτε κατά διάνοια, ή στη μία και μόνη πανανθρώπινη αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχουν ιδέες που τις θεωρούμε αδιαμφισβήτητες απλά και μόνο γιατί έτσι μας τις δίδαξαν. Μήπως ήρθε η ώρα να θέσουμε όρια στα όρια που μας έχουν θέσει? Μήπως ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε τις βιβλιοθήκες του κόσμου, να εφεύρουμε καινούργια αυτονόητα, γιατί δεν είναι να δείχνεις μπέσα στα παλιά, σε κάποια τουλάχιστον από αυτά? Έρχομαι λοιπόν στο πρώτο, το ψέμα ίσως είναι υπερβολική λέξη, ψέμα που μας έμαθαν για αλήθεια, να το πω λίγο διαφορετικά, στην πρώτη δίθεν αλήθεια. Ευτυχία, λέει, σημαίνει χαρά. Και μάλιστα πολλοί θεωρούν ότι ευτυχία σημαίνει μόνιμη χαρά. Η ευτυχία δεν νομίζω ότι είναι μόνιμη χαρά. Σίγουρα δεν είναι υπερβολική χαζοχαρουμενιά. Να το εξηγήσω λίγο διαφορετικά αυτό. Τα δίπολα κυβερνούν τον κόσμο. Καλό, κακό, μαύρο, άσπρο. Παράδεισο, κόλαση. Παλιό, νέο. Αριστερή, δεξή, αυτοί και αν κυβερνούν τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι χωρίς, μάλλον για να αντιληφθούμε τον παράδεισο, πρέπει να υπάρχει μια κόλαση να τον απειλεί. Το καλό το αντιλαμβανόμαστε επειδή υπάρχει το κακό. Χωρίς το παλιό δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το νέο, δεν έχουμε με τι να το συγκρίνουμε. Αντίστοιχα, η λύπη μας βοηθάει να προσδιορίσουμε την αξία της χαράς και στην ίδια συλλογιστική η δυστυχία να αναγνωρίσουμε την ευτυχία. Μήπως λοιπόν όλα αυτά που θεωρούμε τόσο προβληματικά, το πρόβλημα, το λάθος, το κακό, η λύπη, η δυστυχία είναι προϋπόθεση για την ευτυχία, αφού χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το θετικό παρονομαστή? Μήπως ευτυχισμένοι μπορούμε να είμαστε και στο χτύπημα και στην αναποδιά και στο παραστράτημα, ακόμα και στον πόνο? Μήπως ευτυχία είναι το χιούμορ στη δυσκολία, ενδυνάμωση μετά από ένα πρόβλημα? Στο ευτυχία σημαίνει μόνιμη χαρά, απαντάμε ευτυχία, ίσως και να σημαίνει ορθή διαχείριση της λύπης. Και πάμε στη δεύτερη δίθεν αλήθεια, συσσαγωγικά η λέξη, η μη, το αφήνω πάνω σας, ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Πώς να τα βλέπουμε θετικά αν δεν είναι, είναι μία ερώτηση. Μη με παρεξηγήσετε, δεν αντέχω ούτε την παρατεταμένη αρνητικότητα, ούτε την γκρίνια, ούτε τη μιζέρια. Όλα τα συναισθήματα όμως και τα αρνητικά έχουν λόγο ύπαρξης. Είναι εκεί, είναι μηνύματα. Κάτι θέλουν να μας πούν. Μηνύματα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δάσκαλοι, να το πούμε διαφορετικά. Άρα λοιπόν, η θετικότητα κάποιες φορές μπορεί να είναι μια βαθιά ανάσα. Να το δοκιμάσουμε μαζί να δούμε αν παίζει αυτό. Στο τρία βαθιά ανάσα, για να δούμε. Ένα, δύο, τρία. Βγάλτε το έξω τον αέρα. Δούλεψε. Λοιπόν, εντάξει. Θετικότητα κάποιες φορές μπορεί να είναι ένα αυτοσαρκαστικό χαμόγελο τη στιγμή που όλα πάνε χάλια. Σας βλέπω και χαμογελάτε κάποιοι. Μπορεί να είναι ένα βλέμμα ψηλά στον ουρανό. Ένα, ρε παιδί μου, θα το βρω κάποια στιγμή. Θα το βρω. Γιατί όχι να μην είναι και αυτό? Άρα στο πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα θετικά, απαντάμε, δες τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Όλες έχουν την αξία τους. Και πάμε στην τρίτη δίθεν αλήθεια. Όταν λέει κάνεις επάγγελμα αυτό το οποίο αγαπάς, χάνει την αξία και το ρομαντισμό του. Ποιος το λέει αυτό, γιατί? Ωραία. Θα δυσκολευτείς, θα πηδήσεις ό,τι δουλειά και αν κάνεις. Είτε σου αρέσει είτε όχι. Και αυτό έχει μια. Προφανώς είναι και λογικό. Αλλά δεν είναι καλύτερο να δυσκολευόμαστε για κάτι που είναι βαθιά μας επιθυμία? Είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι
για αυτό που αγαπάς. Ο Καβάφης αυτό το έλεγε πάρα πολύ ωραία. Έλεγε και μέσα στην τέχνη πάλι ξεκουράζομαι από τη δούλεψή της. Άρα σε κάθε περίπτωση έρχονται οι γνωστικοί και σόφρονες αυτής της ζωής και μας λένε κάνε μια δουλίτσα τώρα, έλα για τα προστοζήν και άσε τα όνειρα. Να τα συνδυάσω κάπως, ούτε λόγος. Εμένα μου έλεγαν όταν ήμουν μικρός, 20 χρονών, οι κοντελοφόροι πεινάνε. Σίγουρα υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που έχουν καταφέρει να κάνουν επάγγελμα αυτό το οποίο αγαπούν και υπάρχουν και πολλά εξόφθαλμα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, χορευτές. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν αδιανόητο να συνάψουν σχέση με έναν άνθρωπο που δεν αγαπούν, έστω δεν τους αρέσει. Δεν είναι περίεργο που τόσοι πολλοί άνθρωποι δεχόμαστε να κάνουμε μια δουλειά που δεν αγαπάμε, έστω δεν μας αρέσει. Άσε που στη δουλειά μας περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι με τον σύντροφό μας. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι αύριο πρέπει όλοι να πάμε και να παραιτηθούμε, σωστά? Όχι, δεν λέω αυτό. Είναι εντάξει να εκπληρώνεις part-time τα όνειρά σου. Μια χαρά είναι και αυτό. Και μάλιστα και κάτι ακόμα. Μπορούμε πάντα με τη δουλειά μας να επιχορηγήσουμε την τέχνη, το επάγγελμα, την τέχνη, όχι το επάγγελμα, την τέχνη, τη δραστηριότητα, την ασχολία, αυτό που πραγματικά μας αρέσει. Ο Καβάφης ήταν ποιητής του απογεύματος, δούλευε σε μια δημόσια υπηρεσία και μετά έγραφε. Άρα λοιπόν, στο όταν κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς, χάνει την αξία και το ρομαντισμό του, επιτρέψτε μου να απαντήσουμε. Τα σπάει όταν κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς. Και πάμε στην τρίτη δίθεν αλήθεια, ή στην τέταρτη, δεν θυμάμαι πού ακριβώς είμαι. Τα ετερόνυμα έλκονται. Το έχουμε ακούσει. Ισχύει για μαγνητικούς πόλους που έχουν διαφορετική ελκτική ικανότητα. Στους ανθρώπους ισχύει. Ξέρετε, αν το σκεφτούμε, οι ανώνυμοι αλκοολικοί για ποιο λόγο νιώθουν τόσο άνετα μαζί? Γιατί μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα. Οι πιστοί σε ένα ναό, γιατί νιώθουν τόσο καλά μαζί? Γιατί μοιράζονται την ίδια πίστη. Τα μέλη μιας ομάδας, γιατί νιώθουν τόσο καλά μαζί? Γιατί μοιράζονται το ίδιο πάθος. Μπορεί να κάνει χωριό ένας ρατσιστής με μια φιλιρινίστρια, ένας άνθρωπος που θέλει οικογένεια με έναν άνθρωπο που τρελαίνεται, του φαίνεται αδιανόητη μόνο η ιδέα του να κάνει οικογένεια? Θα μπορούν αυτοί οι δύο να είναι μακροπρόθεσμα μαζί? Άρα τα θεμέλια πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό. Να υπάρχει δηλαδή, να υπάρχουν κοινές ρίζες, να υπάρχει κοινός κορμός. Τα παρακλάδια, η διαφορετικότητα είναι όμορφη, επιθυμητή, συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Η διαφορετικότητα όμως στις βασικές αρχές και αξίες γίνεται από ένα σημείο και πέρα ο λόγος που δύο άνθρωποι δεν αντέχουν να είναι μαζί. Μαλώνουν συνεχώς ή παραδίνονται, δηλαδή κουράζονται να μαλώνουν και λένε φτάνει. Και καταλήγουν πιθανότητα στην αποξένωση, να είναι δύο ξένοι στο ίδιο σπίτι, αν μιλάμε για συντρόφους. Η φυσική εξέλιξη από εκεί και πέρα προφανώς είναι να χωρίσουν. Άρα στο τα ετερόνυμα έλκονται, απαντάμε το ότι τα ετερόνυμα έλκονται σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους είναι λάθος της φύσης που ποτέ δεν παραδέχτηκε. Και πάμε λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, είμαι στο πέμπτο, να φύγουμε λίγο από τα σοβαρά, πολύ το σοβαρέψαμε, να ελαφρύνουμε το κλίμα και να πάμε σε μερικά κλισέ που ακούμε συχνά. Ένα από αυτά είναι, ξέρω εγώ, το μήνες στο ύψος σου. Ήρθα σήμερα εδώ να καταρρύψω αυτό το αρχαίο αυτονόητο περί ύψους. Επανάσταση ενάντια στη δικτατορία των κλισέ. Το χέρι ψηλά κτλ. Λοιπόν, στο μήνες στο ύψος σου, απαντάμε. Μη μένεις στο ύψος σου ποτέ, συνεχώς να ψηλώνεις, λέμε τώρα. Πάμε όμως σε ένα άλλο classic κλισέ, το οποίο μας λέει ότι ζήσε, λέει, την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Τι μακάβριο, τι αγχωτικό. Δηλαδή, σκεφτείτε να ξυπνάμε κάθε μέρα ξέροντας ότι σε 23 ώρες θα πεθάνουμε. Δηλαδή, κάπου έλεος. Αντί να ζήσουμε την κάθε μέρα σαν ένα τελευταία, μήπως να τη ζήσουμε, ας πούμε, σαν να είναι πρώτη, όπως ένα παιδί που βλέπει κάθε τι ως κάτι καινούριο, ένα μυρμήγκι, ένα λουλούδι, η παρέα ενός φίλου του κάνει εντύπωση. Στο ζήσε την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία, απαντάμε, ζήσε την κάθε μέρα στο έπακρο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για σένα. Έχω άλλο ένα κλισέ να μοιραστώ μαζί σας. Κλασικό και αυτό. Η ζωή, λέει, είναι μικρή. Okay. Η ζωή είναι μικρή σε σύγκριση με τι? Την αιωνιότητα. Ζούμε, μέσος όρος είναι αυτός, 80 χρόνια, 30.000 μέρες, 70.000 ώρες, 42 εκατομμύρια λεπτά, 7,5 περίπου, όχι 7,5, 2,5 περίπου δισεκατομμύρια δευτερόλεπτα. Τι να πούν τα εφημερόπτερα, τύπος εντόμων,
που ζουν μερικές ώρες το πολύ 24. Εν τω μεταξύ, ο ένας και μοναδικός σκοπός τους είναι η αναπαραγωγή. Ζουν δηλαδή τι? Μια μικρή ζωή τουλάχιστον είναι γεμάτη νόημα και ειδονή. Έχει και αυτό την αξία του. Στο «Η ζωή είναι μικρή» απαντάμε «Η ζωή των εφημερόπτερων να δεις». Όχι, θα το πω σωστά. Στο «Η ζωή είναι μικρή» απαντάμε «Η ζωή δεν είναι μικρή. Φαίνεται μικρή όταν τη σπαταλάμε». Τώρα θα πάω σε ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα και δεν αστείευομαι. Στην επόμενη, κατά τη γνώμη μου, δήθεν αλήθεια. Ο εγωισμός, λέει, είναι κάτι κακό. Ισχύει, στα λεξικά μας αυτό είναι που διαβάζουμε, είναι η τάση ο άνθρωπος να ευνοεί το προσωπικό του συμφέρον. Όλη μας η ζωή όμως δεν περνάει μέσα από το φίλτρο του εγώ. Θεωρώντας τον εγωισμό κάτι κακό, μήπως ενεχοποιούμε και το εγώ, άρα ενεχοποιούμε τον ίδιο τον άνθρωπο? Πίσω, θέλω να το δούμε αυτό μαζί, πίσω από κάθε πράξη ή απραξία μας κρύβεται μια αιτία. Η αιτία είναι είτε η ικανοποίηση μιας ανάγκης μας, είτε η αποφυγή μιας δυσάρεστης κατάστασης που αναστέλει την ικανοποίηση μιας ανάγκης μας. Με άλλα λόγια, δεν κάνουμε τίποτα αν με κάποιον τρόπο αυτό δεν περνάει μέσα από το φίλτρο του εγώ, δεν κάνουμε τίποτα αν με κάποιο τρόπο αυτό δεν ικανοποιεί τις πρωταρχικές και ανώτερες ανάγκες μας. Θα μου πει κάποιος, και θα έχει και δίκιο προφανώς, και η αγάπη της μάνας στο παιδί, ο γονιός και αν ικανοποιεί πρωταρχικές ανάγκες μέσα από την ύπαρξη του παιδιού. Επιβίωση, διόνυση, ζωή μετά θάνατον, αίσθηση σκοπού ζωής, δηλαδή πληρότητα, αίσθημα κτήσης, τι λέμε, παιδί μου, δικό μου, όπως λέμε και γυναίκα μου, άντρα μου, δηλαδή σύντροφός μου. Πάμε όμως σε ένα άλλο παράδειγμα. Θα μπορούσε κάποιος να γυρίσει εύλογα και να πει, ωραία, βρήκα μια πράξη που δεν είναι εγωιστική, η αυτοθυσία στο όνομα της αγάπης, υπέροχη, εκπληκτική πράξη, αδιανόητα όμορφη. Εννοείται αυτό. Ωραία. Επιλέγει κάποιος, προτιμάει κάποιος να πεθάνει, να κινδυνέψει ακόμα και να πεθάνει, από το να ζήσει χωρίς τον αγαπημένο του αυτόν για τον οποίο θυσιάζεται. Εδώ οι μαγικές λέξεις είναι το επιλέγω και προτιμώ. Όταν επιλέγεις και προτιμάς, ικανοποιείς με κάποιον τρόπο ανάγκες. Αλλά γιατί να μην διακρίνουμε τον εγωισμό σε καλό και κακό? Καλός εγωισμός σημαίνει ότι ικανοποιεί κάποιους ανάγκες του, ικανοποιώντας ανάγκες των άλλων. Και κακός εγωισμός ικανοποιεί κάποιες ανάγκες του με κάθε μέσο, ακόμα και μέσα από τον πόνο των άλλων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η προσφορά ίδια, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι εγωιστική. Αν τα δίνουμε ένα ευρώ σε έναν άνθρωπο στον δρόμο, τι παίρνει εκείνος? Το 1/3 της τυροπιτάς του. Έχει αξία. Η αίσθηση που λαμβάνουμε εμείς ότι είμαστε καλοί άνθρωποι ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή μας. Αυτό δεν είναι ανεκτίμητο? Λέω ότι η προσφορά είναι εγωιστική. Γιατί συνήθως αυτό που λαμβάνουμε είναι πολλαπλάσιο από αυτό που προσφέρουμε. Ένας τέτοιος εγωισμός όμως είναι ένας όμορφος εγωισμός. Και ένας κόσμος με τέτοιους εγωιστές είναι ένας υπέροχος κόσμος. Στο η προσφορά, μάλλον στο ότι ο εγωισμός είναι κακός, απαντάμε υπάρχει καλός και κακός εγωισμός. Και πάμε στην τελευταία δίθεν αλήθεια. Είμαστε, λέει, το επίκεντρο του κόσμου. Θα μου πείτε τώρα, Νικόλα, τι λες? Αυτό το πιστεύαμε κάποτε. Όχι τώρα. Ήρθε ο Κοπέρνικος, μετά ο Γαλιλαίος, τα λύσαν αυτά. Είπαν ότι η γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Τον Γαλιλαίο βέβαια πήγαν να τον φάνε. Η Ρα Εξέταση τον βασάνισε. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να αποκηρύξει τις θεωρίες του, αλλά ψέλισε μέσα από τα δόντια εκείνο το επικό, έτσι λένε τουλάχιστον, κι όμως γυρίζει. Σε κάθε περίπτωση, μετά από χρόνια, με τη βοήθεια της επιστήμης, ήρθαμε πια εδώ και ξέρουμε ότι η γη δεν είναι το επίκεντρο του κόσμου. Σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι η γη είναι το επίκεντρο και κάναμε τους εαυτούς μας το επίκεντρο. Άρα, αφού είμαστε το επίκεντρο εμείς, όλοι ασχολούνται μαζί μου ή οφείλουν να ασχοληθούν μαζί μου. Δεν πιστεύω τώρα κανένας να με παρακολουθεί και να μην ασχολείστε μαζί μου. Να σας δω, δεν σας βλέπω και καλά. Έχουμε επίγνωση του πόσο μικροί είμαστε. Νομίζω έχετε ξαναδεί αυτές τις εικόνες, αλλά να σας θυμίσω. Εδώ είναι μια κουκίδα στο σύμπαν, αναγνωρίζετε τον εαυτό σας. Εδώ είμαστε εμείς στο ηλιακό μας σύστημα. Εδώ είμαστε εμείς στο γαλαξία μας που σύμφωνα με την NASA έχει πάνω από 3.000 πλανητικά συστήματα. Και εδώ είμαστε εμείς κάπου στο αχανές σύμπαν που δεν ξέρω πώς βγάλαν το συμπέρασμα, αλλά σύμφωνα με το Astrophysical Journal υπάρχουν πάνω από 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες. Πιστεύω βαθιά ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου διαχρονικά προέρχεται από αυτή του την πεποίθηση ότι είναι το επίκεντρο. Πώς αλλιώς εξηγείται ότι δίνουμε τόσο μεγάλη αξία στη γνώμη των άλλων, ενοχλούμαστε και εξοργιζόμαστε όταν κάποιος διαφωνεί μαζί μας και φοβόμαστε την απόρριψη από τους άλλους. Σκεφτόμαστε δηλαδή,
Αν προσπαθήσω για κάτι και δεν τα καταφέρω, όλοι θα πούν ότι δεν τα κατάφερα, οπότε δεν προσπαθώ καθόλου. Ποιοι είναι όλοι, ρε παιδιά? Ο Μπατζανάκης και ο θείος σου που είναι φαρμακόγλωσσοι. Ποιοι είναι αυτοί όλοι? Και αν προσπαθήσουμε για κάτι και δεν τα καταφέρουμε. Συμβαίνει αυτό. Τι θα συμβεί κατά πάσα πιθανότητα? Τίποτα. Το τίποτα που είχαμε πριν θα έχουμε και τώρα. Γιατί μας ενοχλεί τόσο πολύ το τίποτα? Στο είμαστε το επίκεντρο, λοιπόν, απαντάμε. Είμαστε σημαντικοί. Δεν νομίζω ότι είμαστε πιο σημαντικοί. Πιο σημαντικοί από ένα μυρμήγκι, από ένα πεύκο, από ένα σκυρό, τουλάχιστον όχι για το σύμπαν. Σίγουρα δεν είμαστε το επίκεντρο. Τι θα λέγατε να θέσουμε όρια σε εκείνους που θέλουν να μας επιβάλλουν πώς να ζήσουμε, την αλήθεια και τι είναι ψέμα? Το ίδιο ακριβώς σας προτείνω να κάνετε για αυτά που ακούσατε σήμερα. Να τα περάσετε μέσα από το φίλτρο της δικής σας αλήθειας. Ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να ψάξουμε, να βρούμε, να αποδεχτούμε και να εκφράσουμε την αλήθεια μας στους άλλους. Είτε αυτό πρόκειται για τις σεξουαλικές μας προτιμήσεις, τις θρησκευτικές μας απόψεις, τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε, τους ανθρώπους που θέλουμε να έχουμε κοντά μας, τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, τους ανθρώπους που δεν θέλουμε να έχουμε κοντά μας. Έγραψα ένα ολόκληρο βιβλίο με τίτλο «Η αλήθεια» για να καταλήξω τελικά στο τέλος του, στο συμπέρασμα, ότι πραγματικά ελεύθερος είναι κάποιος όταν εκφράζει την αλήθεια του. Ελευθερώνεται πρωτίστως από τη φυλακή της γνώμης του άλλου. Για φανταστείτε να ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου καθένας σέβεται την αλήθεια του συνανθρώπου του. Φτάνει αυτή προφανώς να μην κάνει ζημιά, να μην δημιουργεί πρόβλημα στον άλλον. Μα ξαφνικά αρχίζω εγώ να χτυπάω κάποιον στο κεφάλι επειδή αυτή είναι η αλήθεια μου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, έτσι δεν είναι? Λογικό. Σκεφτείτε λοιπόν να σεβόμασταν ο ένας την αλήθεια του άλλου. Θα ζούσαμε σε έναν κόσμο ευδαιμονίας και πληρότητας. Γιατί τι είναι αυτό που φέρνει? Τη βία, τον πόλεμο, τις καταστροφές, τις διαμάχες, το ρατσισμό. Ότι δεν σεβόμαστε ο ένας την αλήθεια του άλλου και θέλουμε δίκαια καλά να επιβάλλουμε τη δική μας. Είπαμε, δεν είμαστε το επίκεντρο. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δέχομαι τα όρια σου και δέχεσαι τα δικά μου, και ας έχουμε άλλα όρια. Και είναι εντάξει αυτό. Αποδέχομαι την αλήθεια σου. Δεν σημαίνει την εστερνίζομαι. Σημαίνει τη σέβομαι. Έχει μεγάλη διαφορά. Σε όλους εκείνους λοιπόν που θέλουν να μας επιβάλλουν τη δική τους αλήθεια, εμείς απαντάμε, θα αντιστεκόμαστε, θα πηγαίνουμε ενάντια στο ρεύμα, όχι για να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα ψάρια, αλλά όταν η κατεύθυνσή μας είναι ενάντια στο ρεύμα. Αλλά σε μερικά δευτερόλεπτα που έχω ακόμα στη διάθεσή μου, θέλω να σας προτείνω κάτι. Ήρθα εδώ σήμερα να σας το κάνω εύκολο. Να σας βοηθήσω να βρείτε την αλήθεια σας άκοπα, εύκολα και γρήγορα. Ανοίξτε το τσαντάκι σας και βγάλτε ένα κουτάκι που έχετε μέσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχουμε περίπου 3 δευτερόλεπτα για να το κάνετε. Εντάξει, 5. Έχετε ένα κουτάκι που λέει «Do not open». Αυτό το χρόνο θα το κλέψουμε στο βίντεο, έτσι, γιατί χρειάζεται. Ανοίξτε το κουτάκι σας. Και κοιτάξτε μέσα στο κουτάκι. Κάποιοι ήδη χαμογελούν. Ωραία, εσύ δεν προλάβατε, θα το κάνετε μετά. Δείτε. Τι συνέβη μόλις? Μόλις αντικρίσατε το είδωλό σας. Ποιος είναι ο συμβολισμός όλου αυτού? Ότι η αλήθεια είναι ήδη εκεί και σε περιμένει. Ότι δεν την εφευρίσκεις, την αναδεικνύεις. Ξέρετε, πρέπει όμως να είσαι έτοιμος να κοιτάξεις κατάματα το πιο βαθύ σου ψέμα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αμφισβητήσεις τον εαυτό σου πριν τον αποδεχτείς. Η αλήθεια είσαι εσύ. Ο Αντρέ Μπρετόν έλεγε κάτι ωραίο: «Ο άνθρωπος είναι απάντηση όποια και αν είναι ερώτηση». Επιτρέψτε μου να το παραφράσω. Η αλήθεια είναι η απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για να την αναζητήσουμε είναι να επιστρέψουμε σε εκείνα τα μέρη που δεν πήγαμε ποτέ. Να επιστρέψουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.